Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Επιστημονική Ένωση και τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την ευκαιρία που μου δώσανε να παρουσιάσω το συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην παραγωγικότητα και το κόστος χειρουργείου, έννοιες που φαντάζουν και είναι μακριά από την νοσηλευτική, αλλά όμως είναι τόσο συνδεδεμένες στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων, που κρίνεται αναγκαίο να τις γνωρίζουμε. Ο τομέας της υγείας αντιμετωπίζεται διεθνώς ως ένα οργανωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών σε ασθενή και υγιή άτομα, με σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της κοινωνικής σταθερής υγείας. Το σύστημα αυτό έχει ιδιαιτερότητες, τόσο στην παραγωγή, όσο και στην κατανάλωση των υπηρεσιών του, και αυτό σε σχέση με την συνεχή αύξηση του κόστους οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας της υγείας, η οποία αποτελεί επιστημονικό κλάδο της οικονομικής επιστήμης με εφαρμογή στον τομέα της υγείας και είναι επιστήμη που αναφέρεται στη μελέτη της διαδικασίας παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης των υπηρεσιών υγείας. Η παραγωγικότητα και το κόστος είναι οι οικονομικοί όροι και ως τέτοιους θα πρέπει να τους προσεγγίσουμε ώστε να κατανοήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα μας. Και ξεκινάμε με την παραγωγικότητα. Είναι οικονομικός όρος που προσδιορίζει το επίπεδο λειτουργίας και επιτυχίας ενός συστήματος. Στον χώρο τώρα της υγείας, ως παραγωγικότητα ορίζονται οι δραστηριότητες που προσφέρονται στην άμεση εξυπηρέτηση ασθενών και περιγράφει την τεχνική σχέση μεταξύ εκροών εισρωών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν για την επίτευξη άριστης αποτελεσματικότητας στον τομέα παραγωγής υπηρεσιών υγείας. Εισρωές, εκροές. Ως εκροές ορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η μέτρησή τους είναι πολύπλευρη και ετερογενής και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να περιγραφούν με διακριτές μετρήσιμες μονάδες. Γι' αυτό και βιβλιογραφικά υιοθετούνται αντιπροσωπευτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων, εισαγωγές ανακλίνη, ημέρες νοσηλείας. Οι ΟΣΑΝΟ δείκτες μετρούν την παραγωγή ενός νοσοκομείου τμήματος και επιτρέπουν την διενέργεια αναλύσεων και συγκρίσεων μεταξύ νοσοκομείων ή νοσοκομιακών τμήματων. Ως εισρωές ορίζονται οι διατιθέμενοι παραγωγικοί συντελεστές, ενώ η διαδικασία που αξιολογείται είναι η λειτουργία των νοσοκομιακών μονάδων τμήματων. Έχουν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που δυσχεραίνει την μέτρησή τους και διακρίνονται σε ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Ανθρώπινοι πόροι, όταν λέμε αριθμός ιατρών, νοσηλευτών, ώρες απασχόλησης, υλικοί πόροι, κτηριακή υποδομή, τεχνολογικός εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι, δαπάνες, χρηματοδότηση. Οι ανθρώπινοι πόροι μετριούνται σε φυσικά μεγέθη και αποφεύγεται η μέτρησή τους σε χρηματικά, γιατί έτσι μπορεί να προσεγγιστεί και να μελετηθεί καλύτερα η τεχνική σχέση της παραγωγής. Στους υλικούς πόρους, η εισαγωγή της τεχνολογίας, τηλεϊατρική, τηλεματική, λέιζερ, βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, αλλά συχνά οδήγησε σε αύξηση των δαπανών. Και οι οικονομικοί πόροι που εκφράζονται με την έννοια της χρηματοδότησης και των δαπανών. Οι εισρωές τώρα και οι εκροές βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση και συχνά μεταβάλλουν την δομή και την οργάνωση ενός συστήματος, μονάδας ή τμήματος, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα. Η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι απαραίτητη, γιατί η μέτρησή της είναι η μέτρηση τόσο των εκροών όσο και των εισρωών ενός συστήματος, αλλά και η μεταξύ τους συσχέτιση. Όταν λέμε βελτίωση της παραγωγικότητας, εννοούμε την αποδοτικότερη χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών και την ικανοποίηση των στόχων, στο βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται, της απόδοσης, πόσο αποτελεσματικά δηλαδή χρησιμοποιούνται οι πόροι, και της αποτελεσματικότητας, τι επιτεύχθηκε συγκριτικά με το τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Αύξηση τώρα της παραγωγικότητας παρατηρείται στην περίπτωση όπου παράγονται περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρησιμοποίηση των ίδιων παραγωγικών συντελεστών, αλλά και όταν παράγονται ίδια σε ποσότητα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρησιμοποίηση λιγότερων παραγωγικών συντελεστών. Και περνάμε στην έννοια του κόστους. Όπως κόστος ορίζεται η αξία των οικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες, οι οποίες έχουν άμεσο ή μελλοντικό όφελος για μια επιχείρηση ή οργανισμό. Ως νοσοκομιακό τώρα κόστος, εννοούμε το σύνολο των δαπανών που έχουν σχέση με την παραγωγή και την προσφορά υπηρεσιών που παρέχονται στο χώρο του νοσοκομείου ή τμήματός του, με την αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών συντελεστών.
Το κόστος έχει διακρίσεις και διακρίνεται σε σταθερό, που δεν, είναι αυτό που δεν μεταβάλλεται όταν ο όγκος των παρεχομένων υπηρεσιών αυξομειώνεται και είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των υπηρεσιών που προσφέρονται. Το μεταβλητό, που μεταβάλλεται ευθέως ανάλογα με τις μεταβολές στον όγκο των παρεχομένων υπηρεσιών. Το ημιμεταβλητό, που μεταβάλλεται σε κλιμακωτές βαθμίδες. Και το μεικτό, που περιλαμβάνει στοιχεία τόσο του σταθερού όσο και του μεταβλητού και είναι κατά τμήματα ανάλογο με τον όγκο των υπηρεσιών. Ο υπολογισμός τώρα γενικά του κόστου στον χώρο της υγείας δεν είναι μια απλή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη των περιορισμένων οικονομικών πόρων, άρα είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε καλύτερο συνδυασμό, όπως είναι η ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας, κόστους χρησιμότητας, κόστους ωφέλους. Οι αναλύσεις όμως των άνω επιμέρους συνδυασμών αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομίας της υγείας. Μέθοδοι κοστολόγησης του χειρουργείου είναι το άμεσο και το έμεσο κόστος. Το άμεσο είναι αυτό που συνδέεται με κάποια πηγή, όπως ένα είδος χειρουργικής επέμβασης, όπου φαίνονται οι προμήθειες που απαιτούνται για την επέμβαση αυτή, αναλώσιμα εξοπλισμός. Η μέτρηση του άμεσου κόστους μπορεί να εξαχθεί μέσα από τη βάση δεδομένων του χειρουργείου και ο χρόνος της επέμβασης είναι απαραίτητος για να καθοριστεί το κόστος εργασίας για κάθε επέμβαση. Το έμεσο κόστος είναι αυτό που δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας με την παραγωγική διαδικασία και με μια συγκεκριμένη πηγή. Παράδειγμα, τα έξοδα γενικών υπηρεσιών δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο είδος επέμβασης. Το έμεσο κόστος μπορεί να προσδιοριστεί και να επιμεριστεί μέσω μεθόδων, όπως η αναλογική κατανομή προς τη διάρκεια της κάθε επέμβασης. Η πραγματική τώρα συμπεριφορά του κόστους ενός πολύπλοκου συστήματος, το βγάζουμε από όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, όπως είναι το χειρουργείο, είναι σύνθεση πολλών συμπεριφορών κόστους. Αυτό μπορεί να καταστεί σαφές μόνο με τη συλλογή στοιχείων τέτοιων που θα δείχνουν πώς λειτουργεί το σύστημα κατά τη διάρκεια ενός ικανού χρονικού διαστήματος. Το συμπέρασμά μας. Κύρια πρόκληση για το χώρο του χειρουργείου είναι η επίτευξη ισορροπίας στη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας, κόστους, αλλά και της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών. Και αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με οργανόγραμμα, όπου υιοθετούνται σύγχρονοι τρόποι και μέσα άσκησης διοίκησης, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος, με συνεχής και διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού. Σημαντικός παράγοντας η ιδιαιτερότητα του τμήματος, κλειστό τμήμα. Επίσης, αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά εμβόλυμα στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμά του. Με ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλων και λειτουργικών διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας, προμηθειών, μηχανογραφική υποστήριξη παρατηρητήριο τιμών, αναλωσίμων εργαλείων τεχνολογικού εξοπλισμού. Με στόχο την βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελέσματος, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση των περιορισμένων πόρων. Με ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους, με αποτελεσματικό προγραμματισμό και συντονισμό των λειτουργιών του τμήματος. Με ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης, τόσο διαχειριστικών και οικονομικών, όσο και ιατρικών δεδομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης μεγάλου αριθμού διαδικασιών, χρεώσεων, αποτελεσμάτων και παραγγελιών. Και βέβαια, σημαντικό, λειτουργία βάσης δεδομένων χειρουργείου που να περιέχει προγραμματισμό χειρουργικών επεμβάσεων, καταγραφή δεδομένων επεμβάσεων, χρόνους, αναβολές, επίγοντα χειρουργικά περιστατικά, προγραμματισμός προσωπικού, διαχείριση της κοστολόγησης των υλικών και έλεγχος των αποθεμάτων των προμηθειών, ανάλυση της χρήσης των εγκαταστάσεων, της κατανάλωσης των πόρων καθώς και των δαπανών, με έλεγχο των πρωτοκόλων. Έτσι γίνεται εφικτός ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η καταγραφή χρησιμοποιούμενων υλικών και στοιχείων του εκάστοτε χειρουργείου, η έκδοση στατιστικών στοιχείων των χειρουργείων και ο έλεγχος του κόστους των επεμβάσεων. Και τελευταίο, κωδικοποίηση νόσων και κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, που αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή του συστήματος αποζημιώσεων με βάση τα διαγνωστικά των ομοιογενών ομάδων των ασθενών, που παρέχουν ένα πλαίσιο για τον καλύτερο έλεγχο του κόστους θεραπείας ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Η κωδικοποίηση γενικά στην υγεία συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποδοτικότερη λειτουργία, αφού διευκολύνει θέματα διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, όπως την αποζημίωση των ιατρικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση των δαπανών, διευκολύνοντας το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνονται τόσο η ποιότητα όσο και η αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας.
Θα λέγαμε μετά από όλα αυτά ότι οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα υγείας είναι ανεπαρκείς συγκριτικά με τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες και έχουν ανταγωνιστικές χρήσεις. Επιβάλλεται λοιπόν η επιλογή ενός κατάλληλου συνδυασμού μέτρων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που να μετατρέπουν ικανοποιητικά τις εισρωές σε εκροές για μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών. Θα λέγαμε όμως επίσης ότι στον τομέα της υγείας η επιλογή προϊόντων ή και υπηρεσιών δεν είναι πάντα αυτή που θα επέβαλαν οι κανόνες της θεωρίας της παραγωγής. Γιατί στην υγεία υπάρχει τάση όπου τόσο η παραγωγικότητα όσο και η αποδοτικότητα δεν μεγιστοποιούνται. Η κοινωνία λειτουργεί πέρα από τα όσα πρεσβεύει η οικονομική επιστήμη και η οικονομία της αγοράς, καθώς είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί εξίσου σε όλους η δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.